Η ανάγκη του ανθρώπου να επαναπροσδιορίζει διαρκώς τη σχέση του με τη φύση και η αναζήτηση ενός αρμονικού τρόπου συνύπαρξης με αυτή είναι διαχρονική όσο και πανανθρώπινη. Όπως επίσης, κοινή είναι και η πεποίθηση πως ο άνθρωπος στο ξεκίνημά του είχε την ευτυχία να ζήσει σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό του περιβάλλον. Μια ευτυχία που απόλεσε όμως στη συνέχεια. Στο δυτικό κόσμο, που θεωρεί σαν σημαντικότερη ίσως παράμετρο της εξέλιξής του τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ο χαμένος αυτός παράδεισος, η χρυσή εποχή, έχει ταυτιστεί με την ιδέα της ευδαίμονος Αρκαδίας. Η πλούσια σε φαντασία, συμβολισμούς και οράματα αρκαδική μυθολογία ασκούσε πάντοτε ιδιαίτερη γοητεία τόσο στους αρχαίους όσο και στους νεότερους διανοητές και καλλιτέχνες και απασχολούσε το έργο τους. Έτσι, η γη των αρχαίων πελασγών, η πατρίδα του Πάνα, μια περιοχή του ελλαδικού χώρου τόσο υπαρκτή όσο και ορεινή, τυλίχτηκε στο διάβα των αιώνων με την αχλή του μύθου. Ο Ισπανός Πέντρο Ολάγια, ελληνιστής, καθηγητής φιλόλογος και συγγραφέας του βιβλίου «Ευδαίμων Αρκαδία, η γοητεία ενός μύθου στην ευρωπαϊκή κουλτούρα», εξηγεί. Οι Ρωμαίοι της εποχής του Βυργίλιου είχαν ακούσει πάμπολες ιστορίες για την ίδρυση της Ρώμης πάνω στους λόφους του Παλαντίου και της Σατουρνίας. Μέσω των αρχαίων πελασγών, του Ίνωτρου, του Ευάντρου, του Ενία, του Ασκάνιου, ακόμα και του ίδιου του Ρωμίλου, η Ρώμη είχε στις απαρχές της έντονες αρκαδικές ρίσες. Για τους Ρωμαίους εκείνης της εποχής, η Αρκαδία ήταν η γη, κατεξοχήν η γη των απαρχών. Γη ορεινή και από τη θάλασσα μακρινή, με ανθρώπους ευσεβείς, μακάριους που ζούσαν πλάι στους θεούς της άγριας φύσης, λάτρεις της μουσικής, ποιμένες και πολύ κοντινούς στην εποχή του Κρόνου. Η Αρκαδία ήταν η γη όπου η φωνή των χρησμών είχε υποδείξει τους πιο ευδαίμονες και ταπεινούς ανθρώπους. Από τον Ισίωδο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τον Θεόκριτο, τον Βιργίλιο, που πρώτος ανέφερε την Αρκαδία ως τόπο ποιητικής και αισθητικής τελειότητας, τον Οβίδιο, τον Παυσανία, τον Έρασμο, τον Σέξπιρ και τον Θερβάντες, τον Πουσέν και τον Κλοντ Λορέν, τον Φραγκονάρ και τον Μπουσέ, τις προβολές στο έργο των Σίλερ, Σέλεϊ, Γκέτε και Μπλέικ, Σκαρλάτι και Κορέλι, Χέντελ και Μπετόβεν, αλλά και πιο πρόσφατα στο έργο των μοντέρνων κλασικών Σεζάν, Γκογκέν, Πικάσο και Ματίς, και μέχρι και τις μέρες μας, η Αρκαδία δεν έπαψε στιγμή να εμπνέει συγγραφείς, καλλιτέχνες και φιλοσόφους. Το όνομά της έγινε συνώνυμο μιας διαρκούς νοσταλγίας για ένα κόσμο αρμονικό και ανεπιτίδευτο, ταπεινό και δίκαιο, έναν επιγείς παράδεισο. Μεγάλος ήταν ο ρόλος που έπαιξε στη διάδοση της ποιητικής εικόνας της Αρκαδίας η περίφημη Αρκαδική Ακαδημία της Ρώμης, δημιούργημα της Βασίλισσας Χριστίνας της Σουηδίας, το 1656, όταν κατοικούσε το περίφημο αναγεννησιακό Παλάντζο Φαρνέζε, σημερινή πρεσβεία της Γαλλίας στη Ρώμη. Μια ακαδημία που πήρε την οριστική της μορφή με ένα ευρύ πανευρωπαϊκό δίκτυο το 1690 και που για δύο αιώνες συγκέντρωνε στους κόλπους της ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η ευρωπαϊκή διανόηση. Όπως διευκρινίζει ο Λάγια, από πολιτιστική άποψη, η Αρκαδία είναι μια προνομιακή περιοχή, διότι στη μεγάλη συμβολή της στην εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού, του αρχαίου και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, έρχεται να προστεθεί επίσης η εξίσου μεγάλη συμβολή της στη διαμόρφωση, στη διάπλαση του ευρωπαϊκού και κατ' επέκταση του παγκοσμίου πολιτισμού. Αν έννοιες τόσο σημαντικές όπως αυτή της δημοκρατίας, της πολιτικής, της φιλοσοφίας και της τραγωδίας είναι συνδεδεμένες με το όνομα Αθήνα, εξίσου σημαντικές έννοιες όπως αυτή της ευδαιμονίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου και της φύσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιητική εικόνα της Αρκαδίας. Γι' αυτό αυτή η ποιητική εικόνα δεν υπήρχε μόνο ένας φορέας ελληνισμού κατά τη διάρκεια της ιστορίας, υπήρχε και υπάρχει επίσης μια σημαντική συνιστόσα του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ιστορική έρευνα έχει αποδείξει βέβαια ότι η ποιητική εικόνα της Αρκαδίας έχει άμεση σχέση και μεγάλη σύμπτωση με την ιστορική Αρκαδία. Πράγματι, οι αρχαίοι κατοικοί της είχαν δημιουργήσει κοινωνίες και πόλεις με μεγάλο πολιτισμό, με σεβασμό στο φυσικό τους περιβάλλον και τον άνθρωπο, που δεν υστερούσαν σε τίποτα από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις-κράτη της κλασικής περίοδου. Αντίθετα, υπήρξαν σε πολλά θέματα πρωτοπόρες. Η μόνη ίσως σημαντική διαφορά των Αρκάδων
ήταν η μεγάλη προσαρμοστικότητα και ευελιξία που έδειχναν στο διαφορετικό και το καινούριο διαχρονικά και η ευκολία με την οποία τα αφομοίωναν και τα ενέτασαν στις ήδη υπάρχουσες δοξασίες και ρεύματα σκέψης. Στο αρκαδικό πάνθεον συνυπήρχαν ειρηνικά οι παλιοί με τους νέους θεούς και το λατρευτικό τυπικό των νέων θεών προσαρμοζόταν σε αυτό των αρχαίων. Άλλωστε, όλοι σχεδόν οι θεοί τους είχαν κοινό τόπο καταγωγής την ίδια την Αρκαδία, τη γη που κατοικούσαν όλοι μαζί, θεοί και άνθρωποι, αρμονικά και ανέμελα. Και μόνη η προσέγγιση των Αρκάδων στο μεταφυσικό αρκεί για να φωτίσει την ιδιαίτερη σχέση που είχαν με τον τόπο τους και τον σεβασμό με τον οποίο τον περιέβαλαν. Η πατρίδα τους και τα βουνά της ήταν πατρίδα και των θεών τους. Αλλά και στα καθαρά ανθρώπινα και τη διαχείρισή τους, οι Αρκάδες είχαν να επιδείξουν μεγάλα επιτεύγματα. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Αρκαδίας, αρχαιολόγος Δ.Ρ. Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, σημειώνει. Η αρχαία Αρκαδία ήταν η γη όπου γεννήθηκε η πρώτη μορφή της δημοκρατίας. Και αυτό μας το λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης, αναφερόμενος στη Μαντίνια, μια άλλη μεγάλη αρχαία αρκαδική πόλη, στην Ανατολική Αρκαδία, στο ανατολικό τμήμα της, όπου μας λέει, μας περιγράφει το πολίτευμά της και μας λέει ότι εκεί έχουμε την πρώτη μορφή αυτού του πολιτεύματος που απευθύνεται στο λαό και δημιουργείται μέσα από το λαό, τη δημοκρατία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η μεγάλη αγάπη των Αρκάδων για τις τέχνες επίσης έχει αφήσει πίσω της σαν αδιάψευστη μαρτυρία ένα μεγάλο αριθμό από θέατρα. Ανάμεσά τους και το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα θέατρο της αρχαίας Ελλάδας, το Θέατρο της Μεγαλόπολης. Τα θέατρα αυτά βέβαια δεν υπήρξαν μόνο χώροι θέασης και ακρόασης θεατρικών έργων, αλλά και χώροι συνέλευσης των πολιτών των πόλεων που τα είχαν ανεγείρει, αφού αυτοί συμμετείχαν ενεργά στις υποθέσεις της πόλης τους. Με τις ανασκαφές και τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δ.Ρ. Καραπαναγιώτου, έχει αποδειχθεί επίσης ότι οι πόλεις που δημιουργήθηκαν και άκμασαν στην Αρκαδία ήταν πόλεις χτισμένες με πολύ οργανωμένα πολεοδομικά σχέδια και ένα πολύ υψηλό επίπεδο ρημοτομικού σχεδιασμού που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις καλά οργανωμένες σύγχρονες πόλεις. Αυτό κυρίως γιατί έτσι εξασφάλιζαν την ισονομία ανάμεσα στους πολίτες, αφού ίσα μέρη γης διατίθεντο σε κάθε πολίτη ή κάθε οικογένεια της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο οι Αρκάδες υπηρετούσαν μία από τις μεγαλύτερες αξίες του ηθικού τους κώδικα, την κοινωνική δικαιοσύνη, θεμέλιο της ειρηνικής συνύπαρξης σε μια κοινωνία ανθρώπων. Η Αρκαδία είχε την τύχη βέβαια να φιλοξενήσει ένα σπουδαίο περιηγητή και γεωγράφο του 2ου μετά Χριστού αιώνα, τον Παυσανία, τον άνθρωπο που θεωρείται σήμερα ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κλασική φιλολογία και τη μοντέρνα αρχαιολογία. Ο Παυσανίας ασχολήθηκε με την Αρκαδία διεξοδικά και ένιωσε ευτυχής που μπόρεσε να τη γνωρίσει από κοντά. Η διεισδυτική του ματιά στην καθημερινότητα των ανθρώπων της Αρκαδίας, η αστήρευτη περιέργεια αλλά και ο σεβασμός για τις ιδιαίτερες θρησκευτικές τους δοξασίες, η διεξοδική περιγραφή των ναών και των δημοσίων κτηρίων των αρκαδικών πόλεων, είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών αλλά και ένα ανεκτήμητο εργαλείο ταυτοποίησης των αρχαιοτήτων της σημερινής Αρκαδίας. Ο Παυσανίας έζησε στην περίοδο της βασιλείας των τριών εκ των πέντε ονομαζόμενων καλών Ρωμαίων αυτοκρατόρων, του Ανδριανού, του Αντωνίνου του Ευσεβή και του Μάρκου Αυρίλιου. Μια περίοδο που η πίστη στην αρκαδική καταγωγή των Ρωμαίων έχει εμπεδοθεί οριστικά. Ο Ανδριανός επισκέφτηκε την Αρκαδία. Ο Μάρκος Αυρίλιος τίμησε το Παλάντιο, μια πόλη δίπλα στη σημερινή Τρίπολη, από όπου ξεκίνησε ο Εύανδρος για να φτιάξει αποικία στις όχθες του Τίβερη. Την ανακήρυξε ελεύθερη πόλη και την απάλλαξε από κάθε είδους φορολογία. Τα αρκαδικά του Παυσανία έρχονται έτσι, σαν μια πιστοποίηση της ύπαρξης αυτής της μυθικής χώρας, της γης που φιλοξενεί ανθρώπους ευδαίμονες και ταπεινούς, που ζουν σε αρμονία μαζί της, ακριβώς γιατί ξέρουν να τη σέβονται. Ενισχύει έτσι με τα κείμενά του τη συνέχιση στους επόμενους αιώνες μιας περιπέτειας του πνεύματος και της τέχνης που προσαρμόζεται, εμπλουτίζεται και επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά στο πέρασμα των χρόνων. Παραμένει όμως πεισματικά θαλερή μέχρι τις μέρες μας, ακριβώς γιατί απεικονίζει μια βαθύτερη εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Την ανάγκη για αρμονία. Αρμονία με το περιβάλλον και τους συνανθρώπους. Βιβλία, πίνακες, μουσική και θέατρο. Αλλά επίσης φιλοσοφικός στοχασμός, πολιτικό όραμα,
κοινωνική δράση και ειλικρινής έγνοια για τον άνθρωπο αποτελούν το αρκαδικό κεκτημένο. Μια παρακαταθήκη τόσο ηθική όσο και αισθητική. Μια τρανή δημιουργία, αν το γίγνεσθε, της οποίας καλούμεθα να είμαστε όχι μόνο κληρονόμοι, αλλά και συνεχιστές, κοινωνοί και συνεργοί στην εξέλιξή της. Η υποψηφιότητα της Τρίπολης και της Αρκαδίας φιλοδοξεί να ξαναφέρει κοντά και να ενώσει τις δύο αυτές Αρκαδίες. Τη διαχρονική ιδέα της ποιητικής Αρκαδίας με την ιστορική Αρκαδία. Να ανιχνεύσει τις κοινές τους αξίες, τον ιστορικό και πολιτιστικό τους πλούτο. Και σε διάλογο με τις πόλεις που τον γέννησαν, μέσα από επιστημονικά συνέδρια, ανταλλαγές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεις και δρόμενα, να αναδείξει τη σχέση του με την ανθρώπινη κατάσταση στο σήμερα και στο μέλλον.